Γεια σας, είμαι η Σοφία Ρωμανού από το athensbars.gr και σας καλωσορίζω στην εκπομπή μου. Το λέω αυτό γιατί είμαι επηρεασμένη από την εκπομπή Κορίτσια για σπίτι που είχαν καλέσει τον Αγάφανα. Μου φωνάξανε τον κύριο εκεί, κάθισε μαζί τους με τα κορίτσια, τα όμορφα. Έχω και εγώ αυτό το look σήμερα της εκπομπής, έτσι επηρεασμένη όπως είπα. Και τον καλέσανε να μιλήσει για όλους και για όλα. Αυτός λίγο το παράκανε όμως. Βγήκε και είπε ότι του αρέσει ο Νότης Φακιανάκης, ότι ο Παντελήφης δεν του αρέσει γιατί μοιάζει με άλλους 300, ότι θα πήγαινε στη Eurovision σε άλλη χώρα, αν έπαιρνε καλά λεφτά, ότι είναι παπαριζικός με τη βούλα σου, λέει, του αρέσει πάρα πολύ και η επιτυχία που έχει κάνει και σαν τραγουδίστρια. Και μετά είπε για το Γαϊτάνο, λέει, κάνει τα μάτια του, λέει, βάφεται. Δεν το έχετε, λέει, παρατηρήσει, κάνει τα μάτια, αυτό έχω δει. Η μάσκαρά μου, πού είναι. Και τώρα δηλαδή, αν έρθει μια πρόταση που είναι και τη μόδα να κάνετε μια συνεργασία σε ένα λαϊμένον. Λαϊκό τραγουδιστή. Με ποιον? Σε πείτε μια με ένα όνομα να ξέρω. Με τον... Να πείτε κανένα καλό, μην πείτε κανένα ότι να είναι. Φυσικά, ας πούμε, είναι στη μόδα να συμπράττουν δύο άνθρωποι από διαφορετικά είδη. Δεν ξέρω, ρωτάω. Μπορεί να έρθει σε κάποιον επιχειρηματία μια ιδέα να σας δει στη σκηνή, σε μια πίστα, με ένα πιο λαϊκό τραγουδιστή. Με ποιον, με τον Κώστα Μαρτάκη, ας πούμε. Με τον Κώστα Μαρτάκη δεν νομίζω ότι ταιριάζεται πάρα πολύ. Γι' αυτό λέω, πείτε με τον Αντώνη Ρέμο, ας πούμε. Εδώ που είμαστε και κοντοχωριανοί. Που είστε και το επικόπιο, βέβαια. Τόσο είναι από τον Λαγκαδά, εγώ είμαι από τον Ευαγγελισμό. Τι θα απαντούσατε? Όχι. Γιατί? Τι θα λέγαμε με τον Ρέμο? Ο καθένα το πρόγραμμά του, θα έλεγε. Α, εντάξει. Το δικά σα. Ναι, έτσι όπω το θέτετε, ναι. Θα έπαιρνα μια μικρή ορχήστρα και θα πήγαινα και θα έπαιζα όση ώρα μου λέγανε. Αν πληρωνόμουν καλά, φυσικά θα πήγαινα. Αλλά μαζί με το Ρέμο τι να πούμε, ένα τραγούδι δεν μπορούμε να πούμε. Εντάξει, ένα τραγούδι που να έχει γραφτεί ειδικά για εσούς τους δύο. Ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Εγώ θα προτιμούσα να την Παπαρίζω. Παπαρίζω. Είμαι παπαριζικός μέχρι το κόκαλο. Είστε παπαριζικός, βέβαια. Το έχω δηλώσει από πριν. Από τότε που βγήκε πρώτη στο Eurovision, ήθελα κι εγώ να τις μοιάσω. Μάλιστα. Δεν σας ήταν απορά για κανέναν λόγο. Αφού ξεκινήσαμε ότι να μιλάμε. Δεν μοιάζω, βρε, κύριε Πάκη. Σας πειράζει. Ο Γαϊτάνος προσπαθεί να τη μοιάζει, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Από εγώ... ποια άποψη προσπαθεί να τη μοιάζει, λέτε. Και κάνει. Από ποια άποψη εμφανισιακά. Βάφεται, λέω, κάνει τα μάτια του κίτσου. Οπότε... Εντάξει, και εσείς βαφτήκατε τώρα λίγο λίγη τώρα για να πούδρα μου βάλε σιγά. Εγώ δεν βάφομαι. Και ο κύριος Γαϊτάνος λίγη πούδρα βάζει. Ναι, τον έχετε δει να βάφεται. Εγώ τον έχω δει αυτό. Αυτή την εκπομπή μου για σήμερα. Πάω και εγώ σπίτι μου να δω τα άλλα κορίτσια. Φιλιά πολλά!